Είμαστε λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα εδώ στο Ποσειδόνιο. Κάνουμε διάφορες ετοιμασίες για έτσι ένα ανανεωμένο σχήμα. Δεν κλείσαμε για πολύ καιρό. Για διακοπές τις 2-3 εβδομάδες και πανερχόμαστε τώρα Πέμπτη. Εδώ Ποσειδόνιο, Μαριάντα Πιερίδη, Πολίνα Χριστοδούλου, Πάρις, Kings και έτσι μια και νέα παιδιά. Έχουμε και καινούριο σίγκλ, Μια νύχτα κόλαση. Ναι, είναι ένα τραγούδι που περίπου κανένα μήνα είναι, δεν είναι τόσο καινούριο. Είναι Γιώργος Θεοφάνης, μουσική και στίχους. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο το δίσκο αυτόν. Εμένα ήταν πάρα πολύ σημαντική συνεργασία που έκανα μαζί του. Και είναι το μόνο τραγούδι στο δίσκο, έχει γράψει και στίχο ο Γιώργος αυτό. Θέλω να μου πεις πώς συντάζεσαι τον εαυτό σου 10 χρόνια μετά. Και να κάνω αξιόλογες συνεργασίες, να έχω πει ωραία τραγούδια, όμορφα. Και να αισθάνομαι όπως αισθάνομαι και τώρα, έτσι με δημιουργία και χαρά και ενθουσιασμό για αυτό. Πότε φαντάζεσαι δηλαδή να έχεις οικογένεια, να έχεις τα παιδιά σου και να έχεις και το τραγούδι. Πάρα πολύ της οικογένειας, εγώ είμαι άνθρωπος πάρα πολύ, έτσι. Μ' αρέσει το οικογένεια και τα παιδιά, τα λατρεύω. Όταν κρίνω την ώρα αυτή και όταν το αισθανθώ, νομίζω ότι θα το κάνω. Μέχρι σήμερα έχεις καψουρευτεί, το έχεις νιώσει όλο αυτό. Νομίζω ότι και έχω αγαπηθεί και έχω αγαπήσει. Οποιαδήποτε σχέση και αν έχει περάσει η ζωή μου, τη σέβομαι και δεν πρόκειται ποτέ να, τουλάχιστον εγώ, να χαλάσω και επαφή μαζί της, γιατί για να ήμουν μαζί της πάνω απ' ότι κάτι μου προσέφερε. Και αυτό το αξιοσέβαστο. Ωστόσο, είσαι ένας πολύ ωραίος άντρας. Και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι δηλώνεις μόνος. Ναι. Εντάξει. Την αλήθεια λέω. Δεν λέω κάτι που να μην ισχύει. Όταν θα έχω κάτι και θα είμαι, ας πούμε, σίγουρος γι' αυτό. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές ρωτάς και την κοπέλα αν θέλει να αναφέρεις κάτι. Δεν είναι ότι εγώ. Αλλά ναι, όταν θα είμαστε σίγουροι και οι δύο, και όταν εγώ, αν είμαι με κάποια σχέση ή δεν είμαι, τότε δεν έχω πρόβλημα εγώ να το πω. Έχεις δεχτεί ποτέ την απόρριψη από μια γυναίκα? Ναι, σίγουρα. Εννοείται. Γιατί να μην δεχτώ την απόρριψη? Ίσα ίσα ότι ένας άντρας, άμα δεν φάει χιλόπιτα, δεν γίνεται άντρας. Έχει υπάρξει γυναίκα δηλαδή που να σε κάνει και να κλάψεις, γιατί μου μίλησες για έντονα συναισθήματα. Βέβαια, βέβαια. Είναι λίγο αντίθετο όλο αυτό που λες με την εικόνα σου. Γιατί? Γιατί βγάζεις την εικόνα ενός πολύ εγωιτευτικού άντρα και πολύ δυναμικού. Δηλαδή ο εγωιτευτικός άντρας, έτσι όπως το λες, συγγνώμη τώρα κιόλας. Για ποιο λόγο να μην? Δεν κατάλαβα. Αφού ευαίσθητοι δεν είμαστε, συναισθήματα δεν έχουμε εμείς. Ποια είναι η σχέση με την απιστία? Επειδή έχω κάνει πολλές κουβέντες και με φίλους μου και συζητάμε πολύ με την παρέα μου. Όταν αγαπάει κάποιος πραγματικά, νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο συγχωρούν την απιστία. Εσύ θα το έκανες αν βρισκόσουν σε ανάλογη. Άμα με ρωτάς τώρα, όχι, δεν θα το έκανα. Αλλά όποιον τον έχουν κερατώσει, ας πούμε, μπορώ να καταλάβω, εφόσον αγαπάει και είναι καψούρης, για ποιο λόγο συγχωρεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι, και για το χρόνο σας και για το φίλο μου εκεί πέρα, το Θανάση τον Πάτρα, που τον αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρει. Τι να σου έχει αδυναμία, νομίζω και το ξέρει. Κάνει αδυναμία στο εγώ, αλλά είναι και πολύ καλό στο τάβλι, ξέρεις.